Και καλώ τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Βατοτεχνών, τον κύριο Κώστα Καρούσο, να μας αναπτύξει την ομιλία του για το βιβλίο. Από καρδιάς σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μεγάλη τιμή για μας εδώ σήμερα, σε βασιμιότητα της Ιεράς Μητρόπολης της Κυρινίας, κύριε Χρυσόστομε, που κατ' επανάληψη μας τιμήσατε εδώ. Τον εκλεκτό φίλο ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρακτή Ζαχαριάδη, πρόεδρο του ΣΕΠΟΚ, με την τεράστια προσφορά της ΣΕΠΟΚ στον χώρο πανελλαδικά, τιμώντας τον κάθε νέο λογοτέχνη στη χώρα και για την παρουσία σας εδώ, παρά τους φόβους και τις φοβίες της ΕΜΗ και των κανελιών για τις τεράστιες καταστροφές, απλά βροχή υπάρχει και πολλοίς κόσμος εδώ δεν ήρθε σήμερα. Όμως, φίλε και εκλεκτέ Ιωάννη, θα παρακαλούσα με το νέο έτος, επειδή έχουμε 2-3 ημερίδες συνέδρια με την Ετανησιακή Σχολή, Ελληνική Γλώσσα και Ποίηση, Βιβλίο κλπ. Σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο της Αθήνας. Με το νέο έτος θα παρακαλούσα αυτή η εκδήλωση να επανέλθει εδώ και να γίνει ξανά εδώ. Θα ήθελα γεμάτη την αίθουσα, γιατί τα στοιχεία που θα παραθέσω και που παραθέσατε είναι άκρως σημαντικά, εξαιρετικά και επίκαιρα των δύο βιβλίων του Ιωάννη. Έτσι κι αλλιώς η ομιλία μου θα μπήκε στο διαδίκτυο. Γλυκυθυμία ελληνοπρεπής, αυτολοθεσία της Ιεράς Μητρόπολης Κυρινίας, Λευκωσία 2012, του Ιωάννη Παπανεάρχου. Είναι άκρο συγκινητική η πλέργεια πρόσβαση, εκλεκτή φίλη και αναδίφηση και αναστοχαστική ματιά 3.000 χρόνια έως σήμερα. Το ιστορικό κυρίως πόνημα του Ιωάννη Παπανεάρχου και τα δύο βιβλία. Πρώτον, γιατί μέσω της ιστορικής και χρονολογικής ψηλάφισης των γεγονότων αναδεικνύεται πασίδελα το ελληνοπρεπές εύρος μιας θριαμβεύουσας καρτηρικής και μαχητικής ιδιοσυγκρασιακής ταυτότητας που έδρασε και κυριάρχησε παντιοτρόπως πολύ και πέραν από τα γνωστά της εποχής, της κάθε εποχής, σύνορα της Αναβελικής Μεσογείου. Καθορίζοντας την ιστορικότητα όσο και την αυξομοίωση αυτής της ιστορικής μνήμης με ό,τι ιστορικά πλέον άρρηκτα και μετάκλητα συνδέεται με τη Μεγαλεόνισσο. Δεύτερο, η πνευματικότητα του λαού της και το πολιτιστικό γίγνεσθε του νησιού σε μια ισορροπημένη και αυθεντική σχέση ζωής όσο και διαχρονικής οδηπορίας με την μητέρα Ελλάδα υπήρξαν οι θεόπνευστοι φωτοδότες μιας υποβλητικής μεγαλοσύνης, σοφίας, παιδείας και επιστήμης που τα χνάρια της παράσουν την νεοελληνική έκφραση, την νεοελληνική ευρημάθεια, την ψυχική και συναισθηματική ευρυθμία του ατόμου. Τρίτον, η αρχαιολογική ταυτότητα της καλεσθησίας της ομοιογένειας, της εντεκραμένης και εντυπωσιακής σήμερα μνημιακής και αρχιτεκτονικής παράδοσης όσο και ιστορικής αντανάκλασης στους όπου γης νεότερους, περιηγητές και αναζητητές της αλήθειας του ωραίου και του μορφικά τέλειου, συγκινεί και θα συγκινεί αενάως την απλόχωρη γνώση σε κάθε ελληνογέννημα δημιουργίας, σε κάθε ελληνοκαρτέρμα δικαίωσης και χρονικής επιβράβευσης. Τέταρτο, η αυθεντία της παράδοσης με την ελληνοπρέπεια του ήθους και της ιστορικής ιδιαιτερότητας του χώρου υπήρξε το αγλάισμα για τους Έλληνες και χριστιανούς που συναδέλφωσαν μέσω αυτής της πανερωτικής κληρονομιάς γεννώντας πρόσωπα και προσωπικότητες οικουμενικού κύρους και διανθρώπινης αναγνωρισιμότητας. Πέμπτον, η γλωσσική ελληνοκεντρικότητα όσο και η θρησκευτική, υμνολογική και λογοτεχνική γλωσσολογική γλυκυθυμία τόσων χιλιετιών ανέδειξαν τον πόλιασμα της Ορθοδοξίας με την σύγχρονη πραγματικότητα σε πρωταγωνιστή κέρυγας δυναμικής και εμβέλειας που συνθέτουν έναν αιώνιο πυρήνα ελευθερίας, παιδείας και δημοκρατίας και μαρτυρικής, θα έλεγα, αγιοσύνης και θυσίας που θα εμπνέει και θα πληρεί στη σύγχρονη και καταστροφική αυτή διαφορετικότητα του κοινωνικού μας γίγνεσθε κάθε οδηπόρο και κάθε καλόγνωμο πρωταγωνιστή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έκτον, η ελληνοπρεπής γλυκοθυμία, γλυκυθυμία
είναι ο εσωτερικός διάλογος της πιστής ψυχής και του νου για νέες κοινωνικές, πνευματικές, ηθικές και πολιτιστικές ιστορικές διαμορφώσεις, το ισχυρό πάθος, η προτροπή και η φιλαλήθης οδό της ανασκεπτόμενης αντίληψης, ομανδίας, της απέραντης μνήμης, η ανθρωποκεντρική προσήλωση του ατόμου για νέες ατραπούς έκφρασης, ηρεμίας, γαλήνης, ευσέβειας, επαγρύπνησης και εγκαρτέρησης, στοιχεία που δομούν την ανάπλαση της θείας εικόνας του ανθρώπου και μακροημερεύουν την επιλογική για τον νεοέλληνα ελληνοκεντρική αίσθηση του ωραίου και του αληθινού κατά Παλαμά. Ο πόνος και η δοκιμασία γίνονται πηγή έμπνευσης, αναδιπλώνουν την ψυχή του στον αρχαίγωνο πυρήνα, γράφει ο συγγραφέας, και την καθιστούν φάρο τη λαυγή στο σκοτάδι της μοίρας. Αναμοχλεύουν την ανάμνηση και σταματούν το χρόνο, γράφει ο λογοτέχνης Γιώργος Λυσιώτης στη σελίδα 45. Γράφει και ο Άνιας Παπανεάρχου, η διφυής αυτή τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως αυτή εκδηλώνονται στη λύση του αισθητού μέρους με το θάνατο και στην ανάπλαση της θείας εικόνας του κατοικώνα και κατομοίωσιν στο άφθαρτο, στο άσπυλο, στην αιώνια νεότητα και αθανασία. Οδηγεί στο ίδιο ποιητικό συναπάντημα, σε μια ομοούσια, στιχουργική έμπνευση και κατά τον Μίστη Παλαμά και τους Κύπριους ποιητές σε μια ομούσια πορεία, Γλάφκο Αλιφέρη, Κύπρο Χρυσάνθη, η οποία με τη σειρά της δραματικά απεικονίζεται και εσωτερικά καθαίρεται με τα δικά τους ποιήματα. Και στη σελίδα 149 γράφει ο εκλεπτός Ιωάννης Παπανεάρχου. Η Κύπρος θεμελίωσε τη συνείδηση της ελληνικότητας του πολιτισμού της και να επενδύσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της δικές της λογοτεχνικής ανάπτυξης και συνεχίζει ο συγγραφέας στη σελίδα 240 η ιστορική αυτή συνείδηση συντήρησε και συντηρεί την ψυχική δύναμη και το σθένος των Κυπρίων στους αγώνες εναντίον των Σαραγινών, των Φράγκων, των Σταυροφόρων, των Ενετών, των Άγγλων και των Τούρκων και η μυστική φωνή και ο ενδιάθετος λόγος του Σεφέρη αναγεννάει το ιστορικό παρελθόν. Το φως το ερευοκτώνω στο ποιητικό, το ποιητικό του έγκομη, το γνωστό αποκαλυπτικό για τον Ανδρέα Καραντώνη. Και ανάμεσό τους ένα πρόσωπο το φως ανηφορίζει και το σώμα έβγαινε από το χειροπάλεμα ξεγυμνωμένο και τάγουρα βυζιά της οδηγήτρας χορός ακίνητος και ξανακοίταξα το σώμα εκείνο να ανεβαίνει. Τα πόδια της μείναν ακόμη μαρμαρένια και χάθηκαν μια λάμψη. Ο κόσμος ξαναγινόταν όπως ήταν, ο δικός μας, με τον καιρό και με το χώμα. Στο Γλυκυθυμία Ελληνοπρεπής, στο βιβλίο του απηχεί μια ιστορική πνευματική διαφάνεια κληρονομιάς και δημιουργίας, ένας διάβλος ιστορικής διαχρονικότητας που αγγίζει τις παρυφές χιλιατηρίδων. Και συνέχεια, ως λογοτεχνική επένδυση χρέους, ευθύνης αξιοπρέπειας, δικαίου και ευαίσθητης σπουδής, που κυοφορεί νέες αναδυφίσεις πνευματικής καλλιέργειας και ωραιότητας. Είναι το βιβλίο του «Η ζωή αηφόρος άθληση», εγκόλπιο θα έλεγα γνώσης, ιστορικής διδαχής και ακρογωνιαίος λίθος σθένους, αναμονής και ψυχικής διάρκειας. Η αηφόρος άθληση είναι, εκτιμώ, ο αναβατήρας της ψυχής, ο απελευθερωμένος λόγος, η εμπειρική περισυλλογή, η στοχευμένη πρόταση, γιατί υπάρχει αρχαιότερη πρόταση και μέχρι σήμερα, η ευγενής πνευματικότητα που καταξιώνεται στην ηθική και στην επανατροφοδότρα της άθλησης για την αθανασία της ψυχής και την φιλόπονη υπέρβαση, στοιχείο βαρύτιμο του βιβλίου, της καθημερινότητας. Και συγχρόνως ένα στιβαρό
αξιών, γλυκή τιμής αιωνιότητας, υπαξιακό κάλος, αναζήτηση και λυτρωτική διέξοδο αιωνιότητας, υπαξιακό κάλος, κατά τον Ιωάννη και για μας, αναζήτηση και λυτρωτική διέξοδο στα δρόμενα της ζωής. Ο ποιητής και συγχρόνως ο Ιωάννης Παπανεάρχου πορεύεται συνειδητά και αισιόδοξα τις θαλασσοπορίες της ζωής, προβλέποντας σε μια πεπαιδευμένη ανθρωποκεντρική και τριαμβεύουσα οδηπορία, φάρος και πορεία για τον καθένα, με πίστη, οξυδέρκεια και προσανατολιστική αξιοκρατία στα καθημερινά μας. Και στη γλυκιθυμία και στην αηφόρο άθληση ενυπάρχει το μεγαλειώδες στοιχείο της θέωσης, της άγρυπνης ψυχής, της ανιδιοτέλειας, της αποκαλυπτικής ταπεινότητας, της ευγενικής άμυλας, της πατριωτικής ορθοφροσύνης, της ελληνικής σοφροσύνης, της προφητικής αλληγορίας. Έχει τέτοια στοιχεία το βιβλίο, παλαιόθεν από την ιστορία της Κύπρου 3.000 τόσα χρόνια, της υψηλόφρονης αυτής ευφροσύνης, της πεπαιδευμένης γνώσης, της γνώσης που διαχρονίζεται στο σήμερα μέσω της αναπαλωτρίωτης και ιστορικής αυτής πραγματικότητας. Γράφει ο συγγραφέας στη σελίδα 56. Εκεί ο Γρηγόρης Αυξεντίου, η ένσαρκος συνείδηση του ελληνισμού σε προσμένει σε ένα αγκάλιασμα γόνιμης αγάπης. Έτσι, όπως γράφει πιο κάτω, η θεομητορική θαλπορή, η αιώνια θάλασσα, η αμάραντος και ζωοδότρα του προγονικού ελληνισμού κλπ, η συλλειτουργία θα έλεγα της ψυχής και του πνεύματος, το διαχρονικό χάρισμα της ελεύθερης έκφρασης, της αντίστασης, μεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο, η μυστηριακή θέωση του ανθρώπου μέσω των αιώνων θα έλεγα και μέσω της πράξης και της θυσίας εδώ αποτελούν αυτή την ένσαρκο συνείδηση του κάθε Αυξεντίου. Ο Γιώτα Παναγιωτόπουλος γράφει στη σελίδα 61. Οι Έλληνες έχουν το ρήμα ποιό. Ποιήση είναι η δημιουργία. Τι είναι ο Θεός, λέει ο συγγραφέας. Είναι η ασταμάτητη δημιουργία, ο πόθος, ο ακατάλυτος του ποιήν. Μονάχα ελληνικά γράφει μπορώ τούτο το ρήμα να το πω. Ο Ιωάννης Παπανεάρχου, αξιολογώντας και υπερασπίζοντας την διαχρονίζουσα και αναθαρέτουσα ιστορικά αυτή την αξιακή κορύφωση της γλώσσας, της τέχνης, της αυτογνωσίας, του έρωτα και της διαλεκτικής του έθους, του ήθους και του ύφους, τα πρόσθετα της παράδοσης, της κληρονομιάς της δημιουργίας, είναι ένα έμψυχο αντιστήλι αισιοδοξία σήμερα, ελπίδας και αναθάρισης ισορροπώντας τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το εύψυχο ήθος ενσαρκώνει εδώ την πανανθρώπινη αγάπη, όπως γράφει ο συγγραφέας. Και η ελευθερία ως αηφόρος άθληση και το ήθος ως έθος επιβραβεύουν τον ηρωισμό ως τη θυσία. Και θα πρόσθετα, αφού ο ελληνισμός ενδυναμώνεται και αθλοθετείται ανά τους αιώνες, με εκατόμπες θυσιών ουσιαστικά αποτελεί και είναι ταυτόχρονα παιδαγωγός, ενσαρκωτής ιδεών και οραμάτων, προνοητικός τροφός και ιδανικός κτίστης νέας άθλησης, αυτό είναι το στοιχείο του βιβλίου, και αηφόρου άθλησης, θέλησης δηλαδή και πράξης, προφητεύοντας το επέκεινα, προματεύοντας την αρετή και την κοινωνική άθληση ως την αξίωση αυτής της ηρωικής πράξης, κοινωνικής και ατομικής, που γονιμοποιείται σταθερά στο καθημερινό μας γύρνεσθε. Η σχολιαστική κριτική του συγγραφέα της οικονομίας της πολιτικής, όπως αναφέρει πιο κάτω, της προσωπικής αξιοπρέπειας, της πολύπαθης εποχής μας κλπ. Κλπ. Είναι ότι το ελληνικό θαύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να δεχτούμε ή να στιγματίσουμε τη διεφθαρμένη ως αλειτούργητη ιδεών και οραμάτων σήμερα κοινωνία μας. Ο συγγραφέας θέτει το άτομο, την παιδεία, τον ηγέτη, λείπουν οι ηγέτες, τον πνευματικό δημιουργό, τον κοινωνικό, στο πολιτικό γίγνεσθε
αδερφέ, να κινείται στα όρια της εθνοπρεπούς ευτολμίας. Δύο λέξεις τα λένε όλα. Της εθνοπρεπούς ευτολμίας, της ψυχικής ευτολμίας. Στοιχεία που επιβεβαιώνει χρονικά και ιστορικά και πραγματεύεται λεπτομεριακά στο έργο του διοικηθυμία ελληνοπρεπής και αξιολογεί ως διέξοδο ηθικής κυρίως κάθαρσης εδώ Γιάννη, είναι κάθαρση ουσιαστικά το βιβλίο, κοινωνικοατομική, η ζωή, αηφόρος άθληση, δεν βιώνει την πραγματικότητα σαν μια άκερη ψυχική και πνευματική δοκιμασία, αλλά ως μια ποντοπόρος άθληση, πανερωτική, αείζωη, πανεθνική, αείφθογγη και αηφόρος άθληση με ουσιαστικοποιημένα και επικαιροποιημένα σήμερα Γιάννη, στο κοινωνικό μας δείχνεστε όλα τα αξιακά στοιχεία που έχει στο βιβλίο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης. Του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης. Θέτει λοιπόν το άτομο, ο Γιάννης, και το έθνος σε μια διαρκή, αναστάσιμη, αναγεννητική και φωτοδότρα πορεία ιστορικής πάντα διάστασης, αισθητικής, πνευματικής, ανασύνταξης, υψηλόφρονης άθλησης και πρακτικής για ένα καλύτερο αύριο πνευματοφόρο και διανθρώπινο Γιάννη πάντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για την τόσο ενδελεχή και τόσο σοβαρή ομιλία του πάνω στα βιβλία του κ. Ιωάννη Παπανεάρχου.